Θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο από όλους τους χορούς. Με τον χορό που συνήθως ξεκινούσαν τα γλέντια, με τον χορό τον οποίο ξεκινούσαν συνήθως τους γάμους, με τον χορό που για μας είναι αυτό που μπορούμε να χορέψουμε βαριά, ελαφρά, να τραγουδήσουμε, να. Και μιλάμε για τον λέρικο χορό, έτσι. Ο λέρικος είναι ένας χορός όπου υπάρχει η χιαστή λαβή, η σταυρωτή, άλλοι λένε λαβή της τράτας, έτσι. Η τράτα είναι ο δίσκος αρέματος, έτσι όπως ξεκινάμε και τραβάμε τα δίχτυα, ο ένας πίσω από τον άλλον, ο τρόπος που σταυρώνουν. Να πούμε γενικά ότι οι χοροί μας, οι περισσότεροι είναι ημικύκλιο και ομαδικοί χοροί, έτσι, μεικτοί χοροί, οι περισσότεροι. Ο πρώτος, η κάβη όπως λέμε εμείς, ο πρώτος και ο τελευταίος ήταν και είναι ακόμα άντρες, δηλαδή αν δούμε κάποιους οι οποίοι σηκώνονται να χορέψουν, φροντίζουν ο πρώτος και ο τελευταίος να καλυφθεί. Στα διάφορα γλέντια που γινόντουσαν σε αυτούς τους χώρους, οι οργανωπαίχτες πήγαιναν να παίξουν γιατί ήξεραν ότι έχει γλέντι στην τάδε εκκλησία, ανήμερα η παραμονή. Δεν την πλήρωνε κανένα στην ορχήστρα. Άρα, εγώ που ήθελα να παραγγείλω κάτι για να χορέψω, πήγαινα και πλήρωνα. Αυτό σημαίνει ένα σεβασμό, ότι θα σηκωνόταν ο Αντώνης με την παρέα και την οικογένειά του να χορέψει. Εμείς οι υπόλοιποι μπορούσαν να χορέψουν ή στον ίδιο κύκλο, αλλά προς τα πίσω, ή να περιμένουν να έρθει η σειρά τους. Αυτό που είπε ο Αντώνης, ότι σταμάτησαν τα γλέντια στα προάβλια των εκκλησιών και πέρασαν στα γέμπρα, είχε ένα άλλο κακό. Ότι από τη στιγμή που δεν χρειάζεται να πληρώσουμε την ορχήστρα, πάνω στο χορό μπορεί να δει 3, 4, 5 κύκλους, ας πούμε, 100 ανθρώπους να παλεύουν να χορέψουν και να μην υπάρχουν, να μην ακολουθούνται αυτοί οι άτυποι κανόνες και ο σεβασμός που πρέπει να υπάρχει πάνω σε αυτό. Λέρικος λοιπόν, έτσι, ξεκινάμε με αριστερό πόδι, ωραία, ήρεμος, ίσως χορό, όταν τον λέμε ίσο, τον γράφουμε σαν ίσο, τον γράφουμε όπως λέμε με 2 σίγμα για να δείξουμε πόσο ήρεμος, με αριστερό πόδι λοιπόν. 1, 2, 3, 4, 5 αφήνεται. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Της Πανάγιας τα κλίματα και του Χριστού τα ξύλα. Της Πανάγιας τα κλίματα και του Χριστού τα ξύλα. Και της Άγιας Παρασκευής τα κόκκινα καντήλια. Και της Άγιας Παρασκευής τα κόκκινα καντήλια. Άιντε, έλα να πάμε νόξο, λουλούδια να σου κόψω. Έλα να πάμε νόξο, λουλούδια να σου κόψω. Άιντε, έλα να πάμε. Και τα πατήματα στην ουσία. 4 πορτοκαλιά, 4 πορτοκαλιά, τα δυο σαπίσανε. Πάμε τώρα. Άιντε, 4 πορτοκαλιά, 4 πορτοκαλιά, τα δυο σαπίσανε. Κάναμε το πιο σημαντικό
μπορείς να πεις σε κάτι καινούριο, πάντων, μπορείς να πεις ότι αυτή ήταν και η παλιά μορφή που ο κόσμος χόρευε. Πριν τα όργανα, η φωνή ήταν που έδινε τη μελωδία και τον ρυθμό. Άρα χωρίσαμε με τον αρχαιότερο τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, έτσι είναι. Ένα, δύο, στο δεξί παίρνουν οι υπόλοιποι. Γιατί δεν έλεγε πάμε, όπα. Ξεκινήσαμε κάποιο τρόπο. Εντάξει, κοντά και ανεβάζουμε και εδώ την αυλή. Με τα μάτια ένα στον άλλο κοντά να ρίξει, έτσι. Τώρα συνήθως εδώ, να πω λίγο στην εκτομέλεια, εμείς εδώ αφήνουμε το αριστερό που την αφάει πίσω. Λίγο αφήνουμε ήλεμα πίσω, όπως εδώ, να το δείτε και στα πανηγυρία, ή το πατάμε. Αλλά δεν κάνουμε την αλλαγή, το βλέπετε. Ή απλά το τι συνηθίζουμε να κάνουμε. Υπάρχουν και κάποιες εναλλαγές. Αυτό το βλέπουμε συνήθως όταν κάποιος χορεύει στον τάδε, όπου χορεύει και χορεύει όπως θέλει. Όλα γίνονται στα παιδιά, έτσι. Άντρες!